Η ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και η βελτίωση των νησιωτικών λιμενικών υποδομών σε ολόκληρη την χώρα βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Ελεύθερο Σημείο με καλεσμένο τον Υπουργό Ναυτιλίας. Ο Γιάννης Πλακιωτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοποίηση του λιμένα Ηρακλείου και τη σημαντική θέση που έχει στον παγκόσμιο εμπορευματικό χάρτη. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα πολύ σημαντικό λιμάνι στον παγκόσμιο εμπορευματικό χάρτη με πολλές και σημαντικές δραστηριότητες ακτοπλοείας, εμπορευματικού κέντρου, γιότινγκ, κρουαζιέρας και είναι βέβαιο ότι η αξιοποίηση του λιμανιού στο Ηράκλειο θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της πόλης. Διότι μέσα από την ανάπτυξη αυτών των πολλαπλών δραστηριοτήτων θα δημιουργηθούν και πολλαπλές θέσεις απασχόλησης, αλλά θα δημιουργηθεί και το κατάλληλο επενδυτικό κλίμα, το οποίο ουσιαστικά θα είναι προς όφελο συνολικά της ανάπτυξης της Κρήτης. Ο Γιάννης Πλακιωτάκης, κληθείς να απαντήσει και για το λιμάνι του Νότου, τόνισε ότι παλαιότερα οι όποιες συζητήσεις έκαναν λόγο για μεγάλο λιμάνι. Ωστόσο, όπως είπε, θα πρέπει σήμερα το έργο να επαναπροσδιοριστεί. Ενδεχομένως θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι λιμάνι θέλουμε τελικά. Τι λιμάνι πιστεύετε εσείς ότι χρειαζόμαστε στο Νότο? Κοιτάξτε, σίγουρα χρειαζόμαστε ένα λιμάνι το οποίο μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τη σύνδεσή μας με την Αφρική. Mm-hmm. Για τη μεταφορά, για παράδειγμα, εμπορευμάτων. Επομένως, στη βάση αυτή θα πρέπει να το δούμε, διότι αντιλαμβάνεστε ότι και στο πεδίο των απαλωτριώσεων εγείρονται πολλά και σημαντικά ζητήματα όταν έχουμε να κάνουμε σχέση με ένα πολύ μεγάλους τάξιους μεγέθους λιμάνι. Νομίζω είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τις τοπικές κοινωνίες και με τους αρμόδιους που έχουν τη διαχείριση των λιμενικών υποδομών ή των χερσαίων ζωνών όπου υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα, εμείς ως Υπουργοί έχουμε αποδείξει ότι είμαστε και αποφασιστικοί και αποτελεσματικοί. Θα λαμβάνατε μια πρωτοβουλία να βάλετε το θέμα στο τραπέζι? Κοιτάξτε, με όλους τους δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Αν τεθεί τέτοιου είδους ζήτημα, εμείς είμαστε πρόθυμοι να το εξετάσουμε και από εκεί και πέρα να διασφαλίσουμε και τη βιωσιμότητα. Αναφορικά με τον αποκλεισμό της χρυσής στην Ιερά Πέτρα, ο Υπουργός άφησε σοβαρές αιχμές για την έλλειψη της αναγκαίας συνεργασίας με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης και μάλιστα δήλωσε αντίθετος με την απόφαση αποκλεισμού για την προστασία του νησιού. Σαφώς είναι ένα νησί ιδιαίτερου φυσικού καλούς, ένα νησί Natura με αρχαιολογικό πλούτο. Όμως μπορεί υπό όρους και υποϋποθέσεις, για παράδειγμα φύλαξης, καθαριότητας, να λειτουργήσει. Mm-hmm. Τηρώντας βέβαια όλα τα νόμιμα μέτρα. Άρα, σε αυτό όχι με ασυδοσία όμως. Σε αυτό όχι. Σε αυτό χρειάζεται καλή θέληση και διάθεση από όλους. Ήσασταν αντίθετος στον πλήρη αποκλεισμό που έζησε φέτος το νησί? Ήμουν αντίθετος. Νομίζω ήταν μια βεβαιασμένη κίνηση, διότι από το ένα άκρο πήγαμε στο άλλο άκρο. Άρα αυτό που θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε είναι πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.